Αλλά νομίζω ότι το θέμα της ημέρας έτσι αλλιώς είναι τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν χθες από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, για τους τομεάρχες οικονομίας. Και τα μέτρα αυτά σε μεγάλο βαθμό αφορούν τις επιχειρήσεις. Είπαμε λοιπόν να το συζητήσουμε το θέμα σε επίπεδο του πώς υποδέχονται αυτά τα μέτρα και αν νομίζουν ότι σε κάποια σημεία υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθωθούν ή αν υπάρχουν διαφωνίες. Να το συζητήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Μίχαλο, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Είστε, αν δεν κάνω λάθος, και πρόεδρος Ιατρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, κύριε Μίχαλο. Ακριβώς, κύριε Σχοινά, ακριβώς. Λοιπόν, κύριε. Άρα έχετε για μια... την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Καλό σας μεσημέρι. Άρα έχετε ήδη μια εικόνα πιο σφαιρική, πανελλαδική, για το πώς υποδέχονται τα όποια μέτρα αλλά και τις όποιες προσπάθειες αλλαγής συμπλήρωσης αυτών των μέτρων που κάνει η αντιπολίτευση. Θέλω λοιπόν την άποψή σας, γιατί αυτή τη στιγμή, από ό,τι όλα δείχνουν, τουλάχιστον στο επίπεδο της χρηματοδότησης, δανειακής χρηματοδότησης, και με το ΤΕΠΗΧ γίνεται το σώσιας, μου επιτραπεί έκφραση, αλλά και με την επιστρεπέα προκαταβολή, τελικά πόσοι έχουν πάρει μέχρι στιγμής, πόσες επιχειρήσεις, νομίζω πολύ λίγες σε σχέση με το σύνολο, λιγότερο από το 10%. Αλλά για να σας δώσω κύριε το λόγο. Κύριε Σχοινά, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι σε αυτή την πραγματική τραγωδία που βρήκε την κοινωνία ολόκληρη, αλλά και ιδιαίτερα την επιχειρηματική κοινότητα, τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση πραγματικά έχουν συνεκτιμήσει τις προτάσεις που έχει κάνει ο επιμελητηριακός κόσμος, και το έχουμε δει αυτό στην πράξη. Και νομίζω ότι ταυτίζονται ή θα έπρεπε να ταυτίζονται και σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά του τραπεζικού συστήματος, του συστημικού τραπεζικού συστήματος, απέναντι στον μικρό και μεσαίο επιχειρηματία της χώρας. Είναι αδιανόητο τη στιγμή που πραγματικά κρεμόμαστε κυριολεκτικά από μία κλωστή, τη στιγμή που καμία από αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι αναγκασμένες να χτυπήσουν την πόρτα και να βρεθούν στο κατόφλι της τράπεζας στις οποίες συνεργάζονται να ζητήσουν ένα δάνειο, δεν είχαν τέτοια στόχευση. Γιατί? Διότι πολύ συντηρητικά, νοικοκυρεμένα οι περισσότεροι, το υγιές επιχειρήν, όπως συνηθίζουμε να λέμε στην Ελλάδα, προσπαθούσε με ιδίες δυνάμεις να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις τις οποίες έχει σε καθημερινή βάση. Εξαιτίας της πανδημίας αναγκαστήκαμε να πάμε στο τραπεζικό σύστημα. Δεν είναι δυνατόν μετά από τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις, κύριε Σχοινά, για τις οποίες έχει κυριολεκτικά ματώσει ο κάθε Έλληνας πολίτης, να έχουμε αυτή τη συμπεριφορά από το τραπεζικό σύστημα. Ακριβώς γι' αυτό και εγώ έχω ζητήσει να δούμε για το περίφημο ΤΕΠΗΧ, για το οποίο αναφέρεστε κι εσείς, ποιες είναι οι διαδικασίες, ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις και σε ποιους κλάδους θα δανειοδοτηθούν όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση. Από ό,τι φαίνεται, με εξαίρεση, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, το δεδομένο ότι η κυβέρνηση χρηματοδοτεί ένα κομμάτι των τόκων ή για τα δύο πρώτα χρόνια το σύνολο, αργότερα μιλάμε για κάποια δάνεια με μεγάλη εγγύηση του δημοσίου. Αν εξαιρέσει κανείς αυτό το δεδομένο, το οποίο είναι σίγουρα λεφτά για τις τράπεζες, έτσι, γιατί είναι εξασφαλισμένοι από το κράτος, δεν έχει αλλάξει νομίζω κάποιο κριτήριο. Δηλαδή ζητάνε ό,τι ζητάγανε πάντα και με περισσότερη αυστηρότητα, ίσως λόγω των. Εδώ ερχόμαστε σε ένα άλλο κομβικό σημείο, το οποίο, με υπόμνημα το οποίο κατέθεσα στον Πρωθυπουργό, στους αρμόδιους υπουργούς, αλλά και στα αντιπολιτευτικά κόμματα. Είναι χρυσή και μοναδική ευκαιρία τη στιγμή που έχουμε ξεφύγει από τις δαγκάνες της Μνημονιακής Επιτροπής, κλείνουμε περίπου 2 χρόνια τον Αύγουστο από το τέλος των μνημονιακών υποχρεώσεων. Να θυμίσω λοιπόν για τους ακροατές μας ότι ήταν μνημονιακή υποχρέωση τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών, των ελληνικών τραπεζών, να απαρτίζονται και από ξένους τραπεζίτες. Θα μου επιτρέψετε, όταν προ-κορονοϊού συμμετείχαν στα διοικητικά συμβούλια συνήθως μέσω τηλεδιάσκεψης, αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε επαφή με το χώρο. Δεν έχουν πολύ περισσότερο επαφή με την ελληνική οικονομία, με τη διάθρωσή της, με τα κλαδικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Δεν θα το πείτε εσείς, με συγχωρείτε, γιατί θα το πω εγώ, γιατί έχει γραφτεί και νομίζω ότι έτσι είναι, ότι πάρα πολύ αποτυχημένοι, ειδικά από τις χώρες της Βαλτικής και όχι μόνο, που δεν έβρισκαν δουλειά στις τράπεζες της χώρας τους, βρήκαν με βάση αυτή τη μνημονιακή υποχρέωση δουλειά με παχυλές αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβούλου, όπως είπατε εσείς πολύ σωστά, από το Skype, ας πούμε. Είπατε, και εγώ θα συμφωνήσω. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν
σε αυτή τη χρονική στιγμή που βιώνουμε και θα βιώσουμε πολύ σοβαρότερα προβλήματα στην λειτουργία της ελληνικής οικονομίας, να συνεχίζουμε να παρέχουμε αυτή τη μνημονιακή δυνατότητα. Γι' αυτό λοιπόν ζητήσαμε να ασκηθεί πίεση από πλευράς της κυβέρνησης προς τα τραπεζικά ιδρύματα, έτσι ώστε να απαρτίζονται στο σύνολό τους τα διοικητικά συμβούλια από Έλληνες εγνωσμένης αξίας και φήμης τραπεζικά στελέχη, έτσι ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται και να αφουγκράζονται τις ανάγκες της αγοράς. Διότι, κύριε Σκηνά, θα σας πω και κάτι το οποίο μου έχει μεταφερθεί από υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη, ελληνικά τραπεζικά στελέχη. Διευθυντές οι οποίοι συνομιλούν με τον κύριο Σκηνά, με τον Μίχαλο και με οποιονδήποτε άλλον επιχειρηματία και στη συνεργασία τους προκύπτει ένα business plan, ένα επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο θα πρέπει με τη δική τους εισήγηση να πάνε στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση, με τις παραμέτρους που έχουν θέσει οι τραπεζικοί, ξένοι τραπεζικοί παράγοντες στους οποίους αναφερθήκατε πριν λίγο, τους απαγορεύουν να τις φέρουν, τους απαγορεύουν εντός παρενθέσεως, να τις φέρουν προς συζήτηση, διότι βεβαίως αυτές απορρίπτονται και βεβαίως αφήνουν και κάποια ερωτηματικά ή αισθάνονται τα ελληνικά στελέχη ότι αφήνουν και κάποια ερωτηματικά στο μυαλό των ξένων ως προς την γενικότερη δράση τους μέσα στην τράπεζα. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό στην παρούσα φάση. Εδώ θα πρέπει λοιπόν ο τραπεζικός τομέας, ο οποίος διεσώθη τρεις φορές, όπως είπα, με θυσίες και με αίμα του ελληνικού λαού, σήμερα να αντιληφθούν σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Σε τελευταία ανάλυση, κύριε Σκηνά, δεν θα έπρεπε καν να παρακαλάμε. Μιλάμε, οι τράπεζες, τι είναι στην ουσία? Έμποροι χρήματος. Ποια είναι η πελατεία τους? Η μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα. Εάν πεθάνει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, πολύ απλά δεν θα έχουν πελατεία. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να ασκηθούν οι απαραίτητες πιέσεις από την κυβέρνηση, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το τραπεζικό σύστημα, να υπάρχει μια χαλάρωση σε ό,τι αφορά τα τραπεζικά κριτήρια στην παρούσα φάση. Και αυτό το οποίο θα επιθυμούσαμε, και χαίρομαι που το άκουσα και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ χθες, θα έπρεπε να υπάρχει μια μη επιστρεπταία προκαταβολή στις επιχειρήσεις, κάτι το οποίο έχει γίνει και σε άλλες χώρες. Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα για τον χώρο εστίασης στη Γερμανία. Όταν επευλήθη το lockdown στην Γερμανία πριν 2 μήνες, αμέσως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Γερμανίας ότι θα καλύψει το μισθολογικό κόστος του κάθε εργαζόμενου στο 60% των αποδοχών του, όπως προκύπτει από την κατάθεση που έχει κάνει κάθε επιχείρηση στην αντίστοιχη εργάνη της Γερμανίας. Άρα κάλυψε το 60% των αποδοχών και όχι ένα flat επίδομα το οποίο πήγε σε όλους, ασχέτως 800 ευρώ έχουν πάρει νομίζω και οι επιχειρηματίες, ανεξαρτήτως του μέγεθους της επιχείρησής τους, αν ήταν σε ΚΑΔ ο οποίος θεωρείται θυγόμενος, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχει, ναι, για 800 ευρώ για 1,5 μήνα. Για 1,5 μήνα, ναι. Έτσι. Εδώ είπαμε λοιπόν σε μηνιαία βάση η Γερμανία πήγε στο 60%. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι τις δημοσιονομικές δυσκολίες και το έφραυστο σημείο που βρίσκεται η ελληνική οικονομία. Ναι, θα μπορούσε όμως να γίνει κάτι αντίστοιχο σε μικρότερο ποσοστό. Προχωράμε από εκεί και πέρα. Με έναν αλγόριθμο τον οποίο δούλεψε η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο η κάθε επιχείρηση εστίασης, ανάλογα με την δυναμικότητά της που προέκυπτε από αυτόν τον αλγόριθμο, έλαβε μία επιταγή ο επιχειρηματίας. Στη Γερμανία πάντα, έτσι. Στη Γερμανία. Μία επιστρεπταία από 9.000 έως 30.000 ευρώ, ανάλογα με τη δυναμικότητα της κάθε επιχείρησης. Εμείς λοιπόν τι είχαμε ζητήσει από την κυβέρνηση? Είχαμε ζητήσει να υπάρξει μια ανάλογη μεταχείριση, είχαμε προτείνει ή το 5% των εσόδων που προκύπτει βάσει ισολογισμού που είχε η επιχείρηση πέρυσι το 2019 και με ένα ανώτατο πλαφόν των 10.000 ευρώ. Μάλιστα. Ακριβώς διότι με αυτήν την ρευστότητα, η οποία θα πήγαινε σε ένα κλειστό λογαριασμό, ένα κλειστό λογαριασμό ο οποίος θα μπορούσε να πληρώσει τις άμεσες υποχρεώσεις της επιχείρησης άμα τη επανεκκινήσει. Μα νομίζω ότι και για τη μη επιστρεπταία προκαταβολή σε καθολικό επίπεδο χθες και ο κύριος Παπάς που εξειδίκευσε τα μέτρα, νομίζω ότι μίλησε για ακριβώς για λογαριασμό από τον οποίο θα πληρώνονταν υποχρεώσεις. Αυτό όχι να τα πάρει κάποιος. Λογικό, για να αποφύγουμε περιπτώσεις της μειοψηφίας, της μεγάλης. Να τα πάρει και να πάει να τα πάρει για να... Ακριβώς. Λοιπόν, θα ήταν σε ένα κλειστό λογαριασμό έτσι ώστε να μπορέσουν να αποπληρωθούν υποχρεώσεις. Και γιατί το λέμε, κύριε Σκηνά, αυτό? Όταν έκλεισαν οι επιχειρήσεις και έζησαν αυτόν τον ξαφνικό θάνατο στα μέσα του Μάρτη,
άφησαν πίσω τους κάποιες υποχρεώσεις. Αυτές οι υποχρεώσεις, ως επιτοπλίστων, είχαν και έχουν αποτυπωθεί υπό τη μορφή μιας επιταγής. Οι επιταγές, σωστός, πήγανε στις 75 ημέρες. Η λήξη αυτού του χρονικού. Αλλά οι 75 ημέρες περνάνε. Είναι 15 Ιουνίου. Μάλιστα. Άνοιξαν χθες οι επιχειρήσεις εστίασης. Και ρωτώ εγώ, είναι ικανό το χρονικό διάστημα από χθες μέχρι και τη 15 Ιουνίου, πρώτον, να δημιουργηθεί απαραίτητη ρευστότητα που χρειάζεται μια επιχείρηση για να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις που άφησε πίσω της πριν το κλείσιμο, παράλληλα να μπορέσει να βρει μια ρευστότητα για να μπορέσει να κάνει την επανεκκίνηση, διότι αντιλαμβάνεστε ότι όλες οι επιχειρήσεις θα χρειαστούν είτε πρώτες ύλες είτε κάποια προϊόντα τα οποία πρέπει να απευθυνθούν στους προμηθευτές. Είναι απολύτως κατανοητό, κύριε Μίχαλε, τώρα τι λέτε εδώ. Τέλος λοιπόν του μήνα Ιουνίου έχουμε και την υποχρέωση της καταβολής των 11-12 μορίων του δώρου Πάσχα, το οποίο σας θυμίζω. Α, βεβαίως, έχει μετατεθεί. Και αυτό είχε μετατεθεί. Όπως επίσης, τέλη Ιουλίου έχουμε και το επίδομα αδείας. Και παράλληλα, αρχές Σεπτεμβρίου, λύγει και η περίοδος της μετάθεσης όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Οπότε υπάρχει εφορία και, και ΕΦΚΑ μετά. Έτσι. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλα τα βάρη τα οποία θα πέσουν επάνω στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και βεβαίως, για να τηρήσουμε και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, λειτουργούν με το 40% της δυναμικότητάς τους. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχεις μια επιχείρηση που δουλεύει στο 40% αλλά στο 100% των υποχρεώσεων και δεν υπάρχει απαραίτητη ρευστότητα από το τραπεζικό σύστημα, είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσεις. Άρα θεωρώ ότι σε αυτό συνταυτίζεται κυβέρνηση και αντιπολίτευση, πεδίο λαμπρό να δούμε να πιέζουν το τραπεζικό σύστημα, έτσι ώστε να προχωρήσουμε, να δώσουμε μια λύση στο πρόβλημα. Ιδάλλως, κύριε Σχοινά, θα πρέπει να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη εποπτεία του τραπεζικού συστήματος από την πολιτεία, από την κυβέρνηση, αλλά γενικότερα από το κράτος. Και εάν δούμε ότι δεν επιτυγχάνουμε κάτι, ίσως θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος τουλάχιστον μία από τις τέσσερις τράπεζες να κρατικοποιηθεί. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Ήδη βέβαια η Εθνική, κατά 43% όπως ξέρετε, ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Είναι ο μεγαλύτερος μετόχος. Το θέμα ότι πρέπει νομίζω να αλλάξει ο νόμος εκείνος που απαγορεύει στο κράτος, το δημόσιο, μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να ασκεί τα πλήρη δικαιώματά του και να τοποθετεί μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, για να μπορεί βέβαια να υποχρεώσει και σε πολιτικές σαν και αυτές οι οποίες περιγράψετε. Παρ' όλα αυτά, και μη διαφωνώντας καθόλου μαζί σας για το ρόλο των τραπεζών, θα επισημάνω και αυτό που είπατε, ότι θέλει ένα κομμάτι μη επιστρεπτέας προκαταβολής, δηλαδή μια επιδότηση η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ώστε να μπορέσει να περάσει τα ζόρια. Έτσι, γιατί μπορεί να ανοίξει εστίαση, αλλά βρέχει σήμερα. Δεν νομίζω ότι πάρα πολλά μαγαζιά θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Δυστυχώς και ο καιρός κάνει τα δικά του παιχνίδια. Μάλιστα. Αλλά θεωρώ όλα αυτά ότι είναι πρόσκαιρα. Όπως είπατε όμως, εστίαση και τουρισμός είναι η αιχμή του δόρατος αυτή τη στιγμή. Είναι η βαριά βιομηχανία, όπως συνηθίζουμε να λέμε, της ελληνικής οικονομίας. Στον τουρισμό πραγματικά χαιρετίζω την πρόταση των 600 εκατομμυρίων βάουτσερ, το οποίο ανακοίνωσε η αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας, διότι δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι έχουμε καταθέσει μια εμπεριστατωμένη και πλήρως κοστολογημένη πρόταση προς τον Υπουργό Τουρισμού, εδώ και περίπου ένα μήνα, ίσως και πάνω από ένα μήνα, έτσι ώστε στην επανεκκίνηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, να δούμε το θέμα του Έλληνα τουρίστα. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι ο Έλληνας τουρίστας είναι, λέγαμε στο παρελθόν τουλάχιστον, ότι ο Έλληνας τουρίστας είναι ο καλύτερος τουρίστας. Γιατί έχει μεγάλη πολλαπλασιαστική αξία η παρουσία του σε έναν τουριστικό προορισμό. Πολλές φορές έχουμε δει το φαινόμενο που με τα λεγόμενα all inclusive, όταν έρχονται group από το εξωτερικό, οι τουριστικοί επισκέπτες δουλεύουν οι tour operators μόνο και ξενοδόχοι. Και αν έχουν κλείσει ένα πακέτο 7 ημερών, συνήθως μένουν όλο το 7ήμερο μέσα στη δομή την οποία έχουν προπληρώσει και δεν κυκλοφορούν γενικότερα στους εξωτερικούς χώρους ή στην πόλη την οποία επισκέπτονται. Ο Έλληνας τουρίστας δεν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Έχει πολλαπλασιαστική αξία η παραμονή του σε έναν προορισμό. Άρα, εάν μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε με βάουτσερ
τους Έλληνες τουρίστες, ποιον βοηθάμε, την ισχυωτική Ελλάδα. Γιατί, κύριε Σκηνά, εδώ πρέπει να γίνει το εξής αντιληπτό, το οποίο πολύ φοβάμαι ότι όταν κάνουμε τον απολογισμό τέλη Οκτωβρίου θα το βρούμε μπροστά μας. Συνηθίζουμε να λέμε ότι τουρισμός και εστίαση αποτελούν το 30% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας. Δεν έχει αναρωτηθεί όμως κανείς ότι τόσο στα νησιά του Ιωνίου όσο και τα νησιά του Αιγαίου είναι το 100%. Σε τοπικό επίπεδο είναι το 80-92% του τοπικού ΑΕΠ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν αφαιθούν στην τύχη τους με τον μικρό αριθμό βάουτσερ τα οποία θα καταστραφούν ολόκληρες περιοχές, έχετε ο απολογισμός θα είναι πραγματικά καταστροφικός. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ενδιαφέρουσα συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε γιατί νομίζω ότι δυστυχώς έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Φαντωνός Μίχαλος, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας και πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.